Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, εκ μέρους των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, εκφράζω από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή της πρόσκλησης και παράλληλα σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα που θα βγουν από τη σημερινή αυτή εκδήλωση είναι δεδομένο ότι θα μεταφερθούν σε χιλιάδες εργαζόμενους και θα αξιοποιηθούν διεξοδικά το επόμενο διάστημα. Σε αυτή τη βάση και μεταφέροντας την πείρα από τον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, θα προσπαθήσω να συμβάλλω στον προβληματισμό που γεννά η θεματολογία της εκδήλωσης. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, η χώρα μας έχει στο υπέδαφος της το 90% των συνολικών κοιτασμάτων νικελίου και κοβαλτίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 60 έως σήμερα έχουν παραχτεί 800.000 τόνοι νικελίου και σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές υπάρχουν στο υπέδαφος άλλα 2 εκατομμύρια. Η ΛΑΡΚΟ είναι η μοναδική βιομηχανία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έκτη στον κόσμο. Το σιδερονικέλιο που παράγει μαζί με το χρώμιο που επίσης έχει η χώρα μας είναι οι πρώτες ύλες που παράγεται ο ανεξίδωτος χάλιβας, ένα προϊόν τεράστιας υπεραξίας που το βρίσκουμε καθημερινά στη χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην αποθήκευση τροφίμων, υγρών καυσίμων, στις υποδομές. Και με αυτά τα λίγα και μόνο φτάνουν για να τεκμηριωθούν οι θέσεις των εργαζομένων για την προοπτική που μπορεί να έχει η ΛΑΡΚΟ μέσα από, από τον εξυγχρονισμό της, την παραπέρα ανάπτυξή της, το άνοιγμα χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας με όρους σταθερής εργασίας και αμοιβές που θα ταπεξέρχονται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Το 60 ο Μποδοσάκης ίδρυσε τη ΛΑΡΚΟ και το 82 την εγκατάλειψε υπερχρεωμένη, έχοντας μεγαλώσει με δισεκατομμύρια κέρδη από αυτήν την περιουσία του. Οι εργαζόμενοι την εκαθάρισαν λειτουργία, ξεπλήρωσαν τα χρέη του Μποδοσάκη και την πέρασαν στο κράτος. Το σύνθημα «Η ΛΑΡΚΟ ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες» αποτυπώνει πραγματικά την ιστορία της και απαντά στην ανάπτυξη των επενδυτών που μας λιβανίζουν καθημερινά. Από το 89 έως και σήμερα, οι κυβερνήσεις προσφέροντας το προϊόν της σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, το νικέλαιο δηλαδή σε μικρές τιμές και το υπόλοιπο δωρεάν, την απαξίωσαν. Παράλληλα, με αυτό το έγκλημα και με όλα τα μέσα την υπερχρέωσαν οικονομικά, όπως έχετε ακούσει, κρατικές ενισχύσεις και υπερδιπλάσια τιμολόγηση στη ΔΕΗ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε ως εκτελεστικό όργανο όλων των προηγούμενων, συμπαραλαμβανομένων της κυβερνήσης του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, των πολύχρωμων συγκυβερνήσεων και έβαλε μπροστά το διαχρονικό σχέδιο εκποίησης. Πριν 30 μήνες, μέσα από την εκαθάριση λειτουργίας, άρχισε την εντατική απαξίωση. Από τη μία συρρήκνωσε τη δραστηριότητα και άρχισε να διαμορφώνει όρους ξεπουλήματος ή ακόμη και κλεισίματος. Από την άλλη, με μεγάλες περικοπές μισθών και δικαιωμάτων, άρχισε να προετοιμάζει τις απολύσεις όλων των εργαζομένων και τους νέους όρους σύγχρονης σκλαβιάς. Αρχικά, τα εμπόδια αποτελεσματικής άμυνας και αποφασιστικής αντεπίθεσης των εργαζομένων ήταν πολλά. Οι πολυδιάστατες εργασιακές σχέσεις, όπως εργολαβίες, δελτία παροχής υπηρεσιών, εργαζόμενοι στην ίδια τη ΛΑΡΚΟ, με διαφορές στις αμοιβές, ήταν εμπόδιο στην ενότητα. Η υπονόμευση από μηχανισμούς των κυβερνήσεων που εμπλέκονται στενά μέσα στους εργαζόμενους και η έλλειψη οργανωμένης παρέμβασης και διεκδίκησης για τα προβλήματα όλο το προηγούμενο διάστημα δεν βοηθούσε στην εμπιστοσύνη και συσπήρωση των εργαζομένων γύρω από τα σωματεία. Η συνεννόηση μεταξύ συνδικαλιστών των σωματείων με διαφορετική πολιτική και συνδικαλιστική αφετερία σε ένα χώρο που διαχρονικά υπάρχει σφορδή αντιπαράθεση, δυσκόλευε τα πράγματα. Ο έλεγχος των μεγάλων αστικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και η προπαγάνδα της κυβέρνησης μέσα από αυτά που παρουσίαζε τη ΛΑΡΚΟ ως βαρέλι δίχως πάτο, τους εργαζόμενους βολεμένους και την πολιτική της ως ρεαλιστικό μονόδρομο, σε συνδυασμό με μηχανισμούς παραπληροφόρησης μέσα και έξω στους χώρους δουλειάς, σε συνδυασμό με τις πρωτόγνωρες συνθήκες πανδημίας και απαγορεύσεων που είχαμε μπροστά μας, ήταν φαινόμενα που εμπόδιζαν τη διεξαγωγή και την πίστη στον αγώνα. Και όμως, αν έχεις πίστη στο δίκαιο και στις δυνατότητες των εργαζομένων, και μπορείς και ξεπερνάς τα πάντα. Αποδείχτηκε πως η εμπιστοσύνη σε μια τέτοια βάση δεν σε προδίδει. Με ένα πλατή άνοιγμα σε μια τέτοια βάση και με αφετερία μια μεγάλη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 19, άρχισε η ταξική τριβή με συνδικαλιστές και σωματεία.
Αυτό το θετικό πρόσημο μεταλαμπαδεύτηκε και γέννησε την ελπίδα, ανέβασε την ενότητα των ίδιων των εργαζομένων. Παραμερίζοντας τις επιμέρους διαφορές, βασιστήκαμε στις συνθήκες εργασίας στη ΛΑΡΚΟ που είναι σκληρές, είτε στα νταμάρια είτε στο εργοστάσιο. Άλλωστε, οι 80 νεκροί στην ώρα εργασίας και οι εκατοντάδες άλλοι από επαγγελματικές ασθένειες και επιβεβαιώνουν και δεν αφήνουν χώρο να μην ενωθείς. Αυτό το γεγονός από τη μία δημιουργεί την υποχρέωση και από την άλλη αποτέλεσε μήτρα της ανάγκης που γέννησε και κράτησε ενωμένους όλους τους εργαζόμενους μέχρι σήμερα. Η ανταπόκριση στο άνοιγμα σε άλλα επαγγέλματα της περιοχής που εξαρτώνται από τη λειτουργία και το εισόδημα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, σε συνδυασμό με τη μεγάλη έκφραση πενελλαδικά αλληλεγγύης, μας έδειξε τους φυσικούς συμμάχους. Το γεγονός ότι την φωνή μας την άκουσαν όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας μας αποδεικνύει στην πράξη ότι τα μέσα χειραφέτησης που ελέγχουν οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις τους είναι αδύναμα μπροστά στην αλληλεγγύη και την ενημέρωση που μπορεί να πραγματοποιήσει με πολύμορφους τρόπους η εργατική τάξη και η σύμμαχή της. Μέσα από αυτόν τον αγώνα μάθαμε να συζητούμε συλλογικά, ανοιχτά, επιδιώκοντας τη συμμετοχή στις διαργασίες λήψεων αποφάσεων των εργαζομένων, και αυτό διαμόρφωνε το περιεχόμενο, τα αιτήματα και τις μορφές αγώνα που γινόντουσαν κτήμα των ίδιων των εργαζομένων. Η αποφασιστικότητα και η αυταπάρνηση των πρωτοπόρων συνδικαλιστικών δυνάμεων γέννησε την ελπίδα, έφερε τη συνεργασία και το κοινό αγώνα με άλλους τίμιους συνδικαλιστές, έφερε την ενότητα σε ταξική βάση. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, δεν υπάρχει εργαζόμενος, κλάδος, περιοχή και λαϊκή γειτονιά στη χώρα μας που να μην βιώνει από πρώτο χέρι την ανεργία, τα ελαστικά ωράρια, τα χαμηλά μεροκάματα, τις δυσβάσταχτες αυξήσεις, την υποτίμηση της δημόσιας υγείας και παιδείας, και επειδή ο κατάλογος δεν έχει τέλος, με μια λέξη, δεν υπάρχει λαϊκή γειτονιά που να μην βιώνει την εξαθλίωση. Τη γειτονιά του εργαζομένου την απασχολεί το πώς θα μπορέσει να ζήσει. Τη γειτονιά του επιχειρηματία την απασχολεί το πώς θα κάνει την επιχείρηση επιχειρήσεις, το εργοστάσιο εργοστάσια, τα εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Έτσι είναι. Αντικειμενικά, από τη θέση που ανήκουμε στην κοινωνία, από την ταξική μας θέση, μπαίνει το ζήτημα το τι πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να σώσουμε τις οικογένειες, τα σπίτια, τις γειτονιές μας. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι, για να λύσουν τα προβλήματά τους, να αυξήσουν τις περιουσία τους και τα κέρδη τους, έχουν στη διάθεσή τους την εξουσία της κατοχής των μέσων παραγωγής που τους δίνει το οικονομικό σύστημα, τις εργοδοτικές τους ενώσεις, όπως το ΣΕΦ, το ΣΜΕ και άλλες, που προτείνουν ανάλογα την προοπτική σε κάθε φάση της μεγαλύτερης κερδοφορίας, τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπεριαλιστικούς μηχανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, που αυτοί με τη σειρά τους, ως διαχειριστές του οικονομικού συστήματος, νομοθετούν και υλοποιούν, ακόμη και επεμβάσεις πολεμικές κάνουν για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Εμείς, μέσα σε αυτό το οικονομικό και πολιτικό σύστημα και σε αυτές τις συγκυρίες, για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην εργασία και μέσα από την πάλη να αποσπάσουμε καλύτερους όρους διαβίωσης, έχουμε στη διάθεσή μας τα σωματεία και τους λαϊκούς φορείς ως θεσμούς συσπήρωσης των εργαζομένων, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση και το πώς αντιλαμβάνονται συνολικά την κοινωνία. Έχουμε τη συμμαχία με άλλα επαγγέλματα φτωχών και μικρομεσαίων λαϊκών στρωμάτων και την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Την πραγματική στήριξη από πολιτικές δυνάμεις που προωθούν τα αιτήματά μας και αμφισβητούν παράλληλα το οικονομικό και πολιτικό σύστημα εξουσίας, προτείνοντας με γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων άλλη πολιτική σε άλλον δρόμο παραγωγής και ανάπτυξης. Οποιοδήποτε αγώνας διαξάγεται καθημερινά είναι αναμέτρηση αντικειμενικά δύο τάξεων. Για να έχει μια αναμέτρηση αντοχή και κατακτήσεις, πρέπει να έχει σε μεγάλο βαθμό όλα τα παραπάνω στοιχεία. Αν στη ΛΑΡΚΟ δεν υπήρχε πρωτοπορία, δεν θα υπήρχε πρωτοβουλία και κατά συνέπεια δεν θα υπήρξε αγώνας. Αν δεν γινόταν άνοιγμα εμπιστοσύνης, δεν θα υπήρχε συζήτηση διεργασίας στη λήψη διεργασίες, συζήτηση με τους ίδιους και συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων γύρω από τις αποφάσεις. Αν δεν εκφραζόταν η αλληλεγγύη,
δεν θα ήμασταν ακόμη σήμερα, δεν θα είχαμε αντέξει μέχρι σήμερα. Στη Λάρκο, όπως και στην Κόσχο, τα πετρέλαια, στη Χαλκιδική, την ΕΦΟΥΤ, στους οικοδόμους, η αναμέτρηση ήταν και είναι με τον σύνολο των μηχανισμών. Οι εργαζόμενοι έχουν απέναντί τους τα οικονομικά συμφέροντα της κυβερνήσης και το σύνολο του κράτους τους. Αυτοί οι αγώνες και τα συμπεράσματα που βγαίνουν μας δείχνουν τις άπειρες δυνατότητες της οργανωμένης ταξικής πάλης. Το σύνθημα «Αδέλφια από τη Λάρκο, είμαστε μαζί σας, σάρκα από τη σάρκα σας, ψυχή από την ψυχή σας» και αντίστροφα για τα λοιπάσματα, για την Κόσκο, για τα πετρέλαια, το έγραψε, δεν το έγραψε ο ποιητής επειδή εμπνεύστηκε. Γράφτηκε ως στιχάκι από τους ίδιους τους εργαζόμενους στο καμίνι στους κοινούς αγώνες. Έτσι αντέξαμε 28 μήνες. Έτσι, με μεγαλύτερο άνοιγμα και περισσότερη συζήτηση θα συνεχίσουμε, θα αντέξουμε και μέχρι το τέλος. Δεν μετανιώνουμε για το δρόμο της σύγκρουσης που έχουμε πάρει. Είμαστε περήφανοι που μέσα σε αυτόν τον αγώνα γνωριστήκαμε καλύτερα μεταξύ μας. Βγήκαν μπροστά οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας. Ανταμώσαμε με άλλους συναδέλφους από άλλους χώρους. Αν γύριζε ο χρόνος πίσω, χωρίς δισταγμούς, πάλι τον ίδιο δρόμο θα βαδίζαμε. Με αυτά τα λίγα, οι εργαζόμενοι της Λάρκος σας εύχονται καλούς αγώνες. Συνεχίζουμε καλή αντάμωση στα κάτεργα των αστών που με την πάλη μας θα τα μετατρέψουμε σε παράδεισο της τάξης μας. Σας ευχαριστούμε.